Ξεκινάει το πρώτο μάτσα ανάμεσα στην Γιούβε και τη Χαβαλένθια εδώ στην Ταλούζα 66. Είναι το φάουλ, το σούτ από το Ρίλντο, θα καταλήξει στα δίχτυα και έχουμε το πρώτο γκολ στον αγώνα με τη Γιούβε να προηγείται με 1-0. Το Μάκη που του ξαναδίνει. Το Ρουσός απέναντι στον Παυλίδη και αφήνει τον Άλεξ. Κάνει την ψηλή για τον Μαγογιάννη που θα κάνει το σούτ. Την μπάλα θα βρει στο δοκάρι για να καταλήξει στα δίχτυα. Έχουμε τώρα την ισοπαλία σε 1-1. Ο Γιάννη τώρα στο Ρούσο. Θα κάνει το σούτ. Προσπάθησε να αποκρούσει εκεί ο Λευτέρης, δεν τα καταφέρει όμως. Την μπάλα καταλήξει στα δίχτυα και έχουμε τώρα τη Χαβαλένθια να προηγείται με τον γκολ του Ρούσου σε 2-1. Την πάσα δεξιά στο Ρούσο. Ρούσο στο σούτ. Αποκρούει όμως εκεί ο Λευτέρης. Ένα δεύτερο σούτ. Και το τρίτο από τον Παυλίδη θα καταλήξει σε πλάγιο. Λίγο θα δω στον Αντωνίου, Αντωνίου και μπροστά για τον Ρούσο. Θα αφήσει πάλι για τον Αντωνίου που θα κάνει το σούτ. Λευτέρης αποκρούει εκεί πολύ ωραία με το πόδι. Συνέχεια Σάκης απομακρύνει. Κίνηση Ρούσο. Έγινε ωραίο σούτ εκεί από το Ρούσο που θα καταφέρει να σκοράρει το τρίτο γκολ για τη Χαβαλένθια και το σκορ τώρα είναι στο 3-1. Παίχτες! Είναι το κόρνερ. Αστερό! Τώρα Ρίλντο προσπαθεί να βρει το χρόνο να σουτάρει εκεί. Έχει πιεστεί όμως, δίνει στο μετά και αυτός το ξαναδίνει. Με ένα πλασιό Ρίλντο θα καταφέρει να σκοράρει. Κάνει το σκορ στο 3-2 τώρα. Και τα να κρατήσει εκεί. Μπράβο. Τώρα για τον Παυλίδη. Θα κάνει το σούτο μακριά η μπάλα, βρίσκει στο δοκάρι. Μεταφέρει να σκοράρει εκεί. Έχουμε το out τώρα. 9. Μπράβο, θα φάσει εκεί από το μετάει. Μπράβο, Αγγελέ. Μπράβο, μπροστά και τώρα Ρίλντο με τον Όλτι. Ότι μπαίνει μέσα στην περιοχή, θα δώσει το μετάει για αυτό στο Ρίλντο. Πάλι μετάει. Προσπαθούν να βρουν τον χώρο να φτάνουν. Ρίλντο θα κάνει το σουτ και θα καταφέρει να σκοράρει. Ισοφαρίζοντα σε 3-3. Τώρα Ρίλντο. Είναι πολύ την παλαγή. Χάσε τον Αντωνίου που θα δώσει σουτ και πάλι Αντωνίου. Τα δεξιά του για τον Παυλίδη. Και απέναντι πάλι για το σούτα. Κόβεται από το μετάει. Ξαναπαίνει όμω σούτα. Θα δώσει τον Άλεξ που θα καταφέρει με ένα πλασέ να σκοράρει. Δίνοντας το προβάδισμα στη Χαβαλένθια με 4-3. Έγινε το κόρνερ. Είναι το φάουλ μες στην περιοχή. Έχουμε πέναλτι. Πέναλτι για τη Γιούβε. Το εκτελέσει ο Ρίλντο. Θα καταφέρει να σκοράρει σοφαρίζοντας σε 4-4. Λάξε όμως το κοντρόλ του. Ρίλντο θα κλέψει. Έχουμε τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου με το σκορ να είναι στο 4-4 ανάμεσα στις δύο ομάδες. Και παλιά εκεί για τον Ρίλντο. Κρούσε όμως ο Ανδρέας. Πάω τώρα για τον Αντωνίου. Θα δώσει το Ρούσο. Ο Ρούσος μέσα στην περιοχή για τον Άλεξ. Θα κάνει το πλασέ. Αποκρούει πολύ ωραία εκεί. Ο Λευτέρης τελειώνει τη φάση. Έγινε μετά ή θα πάρει την μπάλα. Θα κάνει το σουτ για να καταφέρει να σκοράρει το 5ο γκολ για τη Γιούβε. Σκορ τώρα είναι στο 5-4 και τη Γιούβε να προηγείται. Στο Ρούσο. Σως για τον Άλεξ απέναντι. Άλεξ θα κάνει το σούτ, αποκρούει όμως εκεί ο Λευτέρης. Τώρα ανεβαίνει. Πάλι με τον Μάκη θα τον περάσει. Θα δώσει το Ρίλντο. Ο Ρίλντο μόνος θα κάνει το σούτ για να καταφέρει να σκοράρει εκεί. Το 6ο γκολ για τη Γιούβε. Το σκορ τώρα είναι στο 6-4. Για το Βιοάρης εκεί για να δίνει μπροστά. Στο Ρίλντο, Ρίλντο απέναντι για το Μετάι. Μετάι θα κάνει το σούτ, Ανδρέας όμως αποκρούει εκεί. Συνέχεια θα κρατήσει εκεί, ανεβαίνει, είναι στο μετάει, θα σε αφήνει για το Ρίλντο. Ρίλντο πάλι για το μετάει, το ξαναβγάλει μες στην περιοχή, δίνει στον Όλντι, Όλντι το πλασέ. Και έχουμε τον γκολ τώρα για τη Γιούβε. Το σκορ τώρα να είναι στο 7-4 υπέρ της. Με τον Μαγογιάννη άλλη μια φορά, δίνει στο Θοδωρή. Μερίς όμως λάθος εκεί, χάνει από τον Όλντι, Όλντις. Περνάει τον Ανδρέα και θα καταφέρει να σκοράρει. Το 8ο γκολ για τη Γιούβε, σκορτώνει στο 8-4. Τάει τώρα πάλι για το Ρίλντο, θα κάνει το σουτ, θα το ρίξει όμως από πριν. Το Ασάκης δεν καταφέρει να κρατήσει εκεί.
και τον Παυλίδη. Ανεβαίνει γρήγορα στην αντεπίθεση, θα κάνει το σουτ. Άρης αποκρούει ένα δεύτερο σουτ. Από το Ρούσο θα καταλήξει ο κόρνερ. Την απόκρουση του Λευτέρη. Είναι πίσω στο Ρούσο. Τώρα Αντωνίου. Κάνει το σουτ. Η μπάλα βρίσκει στο Σάκη και καταλήγει στα δίχτυα. Η Χαβαλένθια να μειώνει σε 3 γκολ διαφορά και το σκορ να είναι στο 8-5. Σε αριστερά στον Άρη. Άρης μπροστά στο Ρίλντο, για τον Όλντι. Όλντι για το μετά που είναι μόνο στο γη. Θα κάνει το σουτ. Και έχουμε πένα το γκολ για τη Γιούβε. Θα το σκορνάει στο 9-5. Αφήνει μετά και ο Ρίλντο το κάνει το σουτ. Αποκρούει όμως ο Ανδρέας και έχουμε το κόρνερ. Έγινε Μαγογιάννης στον Αντωνίου. Αντωνίου απέναντι για τον Ρούσο. Στην πάσα μες στην περιοχή. Δεν καταφέρνουν κάτι εκεί. Θα υπέχει τα Βαλένθια και έχουμε τη λήξη του μάτς με τελικό σκορ 9-5 υπέρ της Γιούβε.